μονοκαλές πρωτοδικείο Πάτρας εξέδωσε απόφαση και με προσωρινή διαταγή, η οποία ισχύει μέχρι τον Ιούνιο που θα δικαστεί η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, πάγωσε την καταβολή στον πάροχο της ρήτρας αναπροσαρμογής. Μάλιστα. Επίσης, το Ειρηνοδικείο Αθηνών εξέδωσε απόφαση και απαγόρευσε στον πάροχο να κόψει το ρεύμα σε ξενοδοχείο. Αυτά είναι σημαντικές ειδήσεις, σημαντικότατες, και το αναφέρω από την εκπομπή σας για να καταλάβουν οι άνθρωποι, οι πολίτες, οι δημότες των πατρών, αλλά και όλοι οι πολίτες της Ελλάδος, ότι μπορούν στα δικαστήρια καταφεύγοντες να δικαιωθούν. Είναι σημαντικό, από τα κύριε Καπερνάρο. Με τα ανεπίτρεπτα ποσά που υποχρεώνουν τους ανθρώπους να πληρώσουν.